δεν είναι ο Γιάννης άνθρωπος του κεραυνοβόλου έρωτα, τα ζυγίζει περισσότερο τα πράγματα, οπότε μπορώ να πω ότι συνάντηση στη συνάντηση γινόταν όλο και πιο έντονος. Ορίμαζε. Ως μαθηματικός σκέφτομαι πιο πρακτικά. Εννοείται. Το θυμάμαι και εγώ και η Χάρης, γιατί είχα αργήσει κανένα τεταρτάκι. Εγώ περίμενε η Χάρης. Όμως μόλις αντίκρισε ένας τον άλλον, νομίζω ότι ξεχάσαμε τα. Ξέχασε ειδικά το ότι περίμενε στο ραντεβού και στην αίσθηση ότι όλα πήγαν καλά. Ναι, ναι, θα το έλεγα. Ναι. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει να φροντίζει έτσι. Όχι μόνο εμένα βασικά, και όλους τους ανθρώπους γύρω του. Δεν είναι ο θεωρητής που πεις. Τι εννοούσε. Ότι είναι πιο παραδοσιακός, ε. Ό,τι θέλει στο μαγείρεμά σου, το φαγητάκι σου και το. Αυτά. Πρέπει να. Και αυτά τα θέλει. Παλαιά σκοπή είναι definitely. Πάντα σε όλα τα δελτία γύρω όλων των ζευγαριών υπάρχουν καταιγίδες, ηλιοφάνειες, κάψονες, παγετώνες, τα πάντα. Αυτή είναι και η ομορφιά της συμβίωσης. Δεν υπάρχει ζευγάρι που να είναι 100% συμβατό, που να ταιριάζουν και να μην τσακώνονται ποτέ. Πάντα θα υπάρχουν εντάσεις, αλλά το θέμα είναι να ξεπερνιούνται. Αυτό είναι η χημεία του ζευγαριού. Όταν την αντίκρισα που είχε γεννήσει το μπέμπι μας, όταν την είδα μέσα στο νοσοκομείο που ήταν αγκαλιά με το μωρό και πήγε και το συνάντησε. Νομίζω αυτή ήταν, όταν και εγώ γύρω από το παιδί, όταν γέννησα το μωρό και πήρε ο Γιάννης τηλέφωνο και του είπε ότι έχουμε ένα πολύ όμορφο παιδί. Αυτό